Δείτε σήμερα στο Kitchen Lab πώς ετοιμάζουμε τα πιο πλούσια και χορταστικά κολοκυθάκια γεμιστά με αυγό λέμονο. Για τα κολοκυθάκια γεμιστά με αυγό λέμονο θα χρειαστούμε 8 κολοκυθάκια, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι ξερό, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 καρότο, αλάτι, πιπέρι, 150 γραμμάρια ρύζι γλασέ, 50 γραμμάρια λευκό κρασί, 400 γραμμάρια μοσχαρίσιο κυμά, 500 γραμμάρια νερό, από 1 τρίτο ματσάκι, άνηθο, δυόσμο και μαϊντανό, ξύσμα από 1 λεμόνι, 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμόνι. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 80 γραμμάρια βούτυρο, 80 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κύβο ζωμό κότας, 700 γραμμάρια ζεστό νερό, ξύσμα από 2 λεμόνια, χυμό από 2 λεμόνια, πιπέρι, 2 κρόκους αυγών, φρέσκα μυρωδικά. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φρέσκα μυρωδικά, φέτες λεμόνι και σκορδόψωμο. Και πάμε να φτιάξουμε τα κολοκυθάκια μας, τα γεμιστά με αυγολέμονο. Το αυγολέμονο σας ετοιμάζω μια έκπληξη, θα το δείτε, θα το κάνουμε εύκολο και θεαματικό και να κάθετε πάνω στα κολοκυθάκια, οπότε περιμένετε. Το πιο σημαντικό είναι να μάθουμε τελικά πώς φτιάχνουμε τα κολοκυθάκια. Γιατί θα σας πω εγώ ποιες είναι οι εμπειρίες μου. Πολλές φορές όταν έκανε η μητέρα μου ή η γιαγιά μου κολοκυθάκια, μέσα στην κατσαρόλα έσπαγαν και γινόντουσαν κομμάτια. Αυτό ήταν που δεν μου άρεσε ποτέ. Οπότε προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο για να τα φτιάξω πιο εύκολα και σίγουρα να κρατήσω το σχήμα τους και να μην σπάνε. Αυτό που κάνω είναι ο καλύτερος τρόπος και θέλω να τον υιοθετήσετε κι εσείς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καθαρίσουμε τα κολοκυθάκια μας. Οπότε κόβουμε τις άκρες εδώ και εδώ. Τελεία. Και συνεχίζουμε μόνο τα κολοκύθια μας. Ακριβώς με το ίδιο τρόπο. Εδώ και εδώ. Και βέβαια αυτό το φαγητό έχει την εποχή του. Όσο πιο καλά τα κολοκύθια, τόσο πιο νόστιμο το φαγητό μας. Λοιπόν. Αυτά δεν τα χρειαζόμαστε. Δεν κάνουν ούτε για ζωμούς ούτε για τίποτα τα κολοκύθια. Γιατί πολλές φορές βλέπω ότι βάζουν κολοκύθια στις ζωμούς και να σας πω δεν μου αρέσει καθόλου. Τώρα, χρειάζομαι ένα ωραίο μπολ. Εδώ πάμε να βγάλουμε τη σάρκα από το κολοκύθι. Οπότε, πάρτε ένα κολοκύθι. Αυτό το εργαλείο μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ουσιαστικά βγάζουμε τη γέμιση από μέσα. Σιγά σιγά πάρτε το χρόνο σας. Δεν θέλουμε να σπάσουμε με τίποτα τη φλούδα. Εδώ. Πάρτε από τη μία πλευρά, μεταγυρίστε από την άλλη. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, να κοιτάξετε εδώ τώρα. Τι φανταστικά φαγητά που έχουμε σαν χώρα. Αυτά τα φαγητά δεν τα έχουν πουθενά άλλο. Κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολο που είναι και πόσο έτσι ωραία η διαδικασία είναι. Τώρα, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Όσο περισσότερο σάρκα βγάλουμε, τόσο πιο πολύ γέμιση θα πάρει το κολοκύθι. Αλλά επειδή είναι λίγο χάσιμο, να το πω έτσι, τη σάρκα, το κάνουμε με μέτρο. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε μια καλή τρύπα, αλλά δεν θέλουμε να φάμε πολύ από το κολοκύθι. Γιατί? Να σας πω ότι στα κολοκύθια το μεσαίο μέρος αυτό που βγάζουμε είναι μόνο σπόρια. Οπότε γενικά στη γέμιση μας δεν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε όλο, θα χρησιμοποιήσουμε το μισό μόνο. Το υπόλοιπο θα το βάλουμε είτε άμα κάνουμε κολοκυθοκεφτέδες, είτε άμα κάνουμε γεμιστά, το βάλουμε στην κατάψυση και το χρησιμοποιήσουμε για μια άλλη συνταγή. Αλλά το βασικό μυστικό της συνταγής είναι ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε όλη τη σάρκα που βγάζουμε. Τώρα, καθαρίζω όλα τα υπόλοιπα κολοκύθια μου και μόλις τα καθαρίσω θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Και το τελευταίο μας εδώ σιγά σιγά τελειώνουμε. Να σας πω ότι οτιδήποτε εργαλεία χρειάζεται για την κουζίνα τα βρίσκεται στο e-shop μου. Τα παραγγέλνετε σε 2 μέρες είναι σπίτι. Οπότε τηγάνια, αυτά, όλα, μαχαίρια τα βρίσκετε στο e-shop για να σας κάνουμε τη ζωή εύκολη. Να μην χρειάζεται να ψάχνετε. Βγάλαμε όλη τη γέμιση από εδώ. Θα χρειαστώ τη μισή. Αυτό πρέπει να το θυμάστε. Ξέρω ότι σε πολλούς μπορεί να ξυνήσει το όλο πράγμα για να πούμε πώς γίνεται να πετάξεις κολοκύθι. Δεν το πετάω. Δεν θα το πετάξω ποτέ. Αυτό το κολοκύθι, το μισό που έχει περισσέψει εδώ. Θα το χρησιμοποιήσω όταν κάνω γεμιστά ή όταν κάνω κάποια άλλη συνταγή. Αυτό πάει στην άκρη, θα κρατήσω αυτό για να ετοιμάσω τη γέμιση. Γιατί δεν θέλω να έχει πάρα πολλά σπόρια μέσα η γέμιση. Μόνο για αυτό το λόγο. Γιατί άμα έχει πάρα πολλά σπόρια είναι και δύσπεπτο το φαγητό μου και δεν είναι και σωστό στη σύσταση. Οπότε, πάμε τώρα να αρχίσουμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Για τη γέμιση έχετε συνηθίσει περισσότεροι να την κάνετε ομοί και να γεμίζετε τα κολοκύθια και να περιμένετε να βράσουν. Πολύ ωραίος τρόπος, αλλά έχει κάποια τεχνικά προβλήματα. Γιατί? Όταν βάλουμε το ρύζι από την αρχή μέσα, πρέπει να αφήσουμε λίγο κενό στην άκρη και λίγο κενό στην άκρη γιατί θα φουσκώσει το ρύζι και υπάρχει περίπτωση το ρύζι να φύγει απ' έξω. Υπάρχει περίπτωση να σπάσει το κολοκύθι. Χρειαστεί να βράσουμε πολύ περισσότερη ώρα τα κολοκύθια. Γιατί? Γιατί πρέπει να βράσει το ρύζι μέσα. Οπότε θα γίνουν 9 τα κολοκύθια. Γι' αυτό το λόγο τι κάνω? Μοιράζω το χρόνο. Ξεκινάω βράζοντας λίγο τη γέμιση στο τηγάνι και στη συνέχεια γεμίζω τα κολοκύθια. Οπότε χρειαζόμαστε ένα τηγανάκι εδώ. Και
Και πάμε να ξεκινήσουμε τη γέμισή μας. Πολύ απλά, ένα κρεμμυδάκι αυτό το αφήσω λίγο στην άκρη. Εδώ. Εντάξει, τι ωραία που φαίνεται, είναι καταπληκτικά. Θέλω ένα κρεμμύδι και μία σκελίδα σκόρδο. Εδώ. Τέλεια. Και το σκόρδο μου. Τέλεια. Λίγο ελαιόλαδο. Τα λέω λίγο, περίπου 3 κουταλιές της σούπας. Χρειαζόμαστε λαδάκι γιατί θέλουμε να έχει λάδι μέσα και η γέμιση. Οπότε γι' αυτό βάζουμε λίγο παραπάνω εδώ πέρα. Και ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο μέσα. Εδώ. Μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο, τι άλλο θα ρίξουμε, Διονύση? Αλάτιλι. Ας ρίξουμε πρώτα το καρότο. Εδώ και εδώ. Εδώ. Μέσα. Yes. Λοιπόν, καροτάκι. Το κόβουμε έτσι ωραίες φετούλες. Εδώ και εδώ. Και μικρά κομματάκια. Μπορείς να το βάλεις και από τον τρίφτη. Να το τρίψεις τον τρίφτη και να το βάλεις μέσα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, φίλε Διονύση. Να-ταν. Πάει και το καροτάκι μας μέσα. Εδώ. Τέλεια. Και μόλις ρίξουμε το καροτάκι, τι άλλο πρέπει να ρίξουμε, Διονύση? Αλάτι. Άνηθο είπες. Όλα λάθος. Αυτό εδώ. Όλο αυτό που βγάλαμε από τα κολοκύθια, θα το κόψουμε με το μαχαίρι μας εδώ σε μικρά κομματάκια και θα πάει μέσα. Διονύση, τελευταία προσπάθεια. Τελευταία σου ευκαιρία να βρεις τι θα ρίξουμε μέσα. Λοιπόν, ας ρίξουμε πρώτα αλάτι και πιπέρι. Να περιμένουμε 4-5 λεπτά και να μαλακώσει το κρεμμύδι μαζί με όλη τη γέμισή μας και στη συνέχεια θα ρίξουμε το ρύζι, φίλε Διονύση. Οπότε αλάτι, πιπέρι, υπομονή, 4-5 λεπτάκια. Ανακάτε μας συνεχώς μέχρι που να μαλακώσει η γέμισή μας και μόλις μαλακώσει θα ρίξουμε το ριζάκι μας. Υπομονή. Λοιπόν, με το που πέσει λίγο όγκος από τα κρεμμυδάκια, το κολοκύθι και το καρότο, κοιτάξτε εδώ τι ώρα που γίνανε, θα ρίξω μέσα το ρύζι μου. Ρύζι γλασέ ή ρύζι για ριζότο, βάλτε ό,τι σας αρέσει, ό,τι έχετε σπίτι. Μας κάνουν και τα δύο. Ανακατεύουμε, σοτάρουμε λίγο και με το που ρίξουμε το ρύζι και πάρει έτσι λίγο σοταριστεί πάνω στο τηγάνι, ήρθε η ώρα να ρίξουμε τον κιμά μας. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα και τον κιμά. Οχ! Και το φανταστικό με αυτή τη συνταγή είναι ότι με λίγο κιμά όντως φτιάχνουμε μια υπέροχη συνταγή. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν θέλω να το σοτάρετε. Δεν θέλω ουσιαστικά να πάρει ωραίο χρώμα ο κιμάς, τα κρεμμύδια. Όπως είδατε, δεν τα έχω καραμελώσει. Θέλω ίσα-ίσα να μαλακώσουν όλα, γιατί το φαγητό μου θέλω να γίνει ακριβώς όπως έχετε συνηθίσει να το τρώτε. Δεν θέλω να έχει διαφορετικό χρώμα μέσα. Απλά αυτό που αλλάζω είναι η τεχνική. Όπως βλέπετε, ψήνουμε το ρύζι λίγο πιο πριν. Γιατί δεν θέλω να ψηθεί 100% μέσα στην κατσαρόλα. Αν ψηθεί 100% μέσα στην κατσαρόλα, τότε πραγματικά θα έχουμε πρόβλημα, γιατί σπάνε συνήθως τα κολοκύθια και παραβράζουν τα κολοκύθια. Οπότε, ανακατεύουμε και το κιμά μας, σπάμε σε μικρά κομματάκια και ήρθε η ώρα να σβήσουμε. Με λίγο κρασί, περιμένουμε να εξατμιστεί τελείως το κρασί μας και μόλις εξατμιστεί τελείως το κρασάκι, ήρθε η ώρα να ρίξουμε το νερό. Τώρα ρίχνουμε 250 ml νερό ακριβώς. Και χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να σιγοβράσει η γέμισή μας μέχρι που να πιει τελείως τα υγρά της. Θέλουμε να εξατμιστεί όλη η υγρασία από τη γέμισή μας και ουσιαστικά να ψιλοβράσουμε το ρύζι. Με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε ακριβώς στη μέση το βρασμό του ρυζιού, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Οπότε υπομονή 3-4 λεπτάκια να εξατμιστεί τελείως όλο το νεράκι και μόλις εξατμιστεί θα πάμε να γεμίσουμε τα κολοκυθάκια μας. Και η γέμισή μου είναι έτοιμη, όπως βλέπετε έχει πιει τελείως τα υγρά, οπότε τη βγάζω στην άκρη και ήρθε η ώρα να την αρωματίσω. Θα αρωματίσω με άνηθο, μαϊντανό και φυσικά δυόσμο. Θέλω αλάτι και πιπέρι, μπορείτε να ρίξετε και έναν κύβο κοτόπουλο μέσα αν θέλετε, άμα θέλετε να μην ρίξετε αλάτι και πιπέρι. Αλλά άμα δεν ρίξετε, θα βάλετε αρκετό αλατοπίπερο γιατί είναι η γέμισή μας. Εκτός από τη γέμιση που πρέπει να πάρει το κατάλληλο αλάτι και πιπέρι, το seasoning που λέμε, πρέπει να πάρει αλάτι και πιπέρι το κολοκυθάκι από μέσα προς τα έξω. Οπότε είναι απαραίτητο να βάλουμε αρκετό αλάτι και πιπέρι, γιατί στη συνέχεια δεν μπορούμε να βάλουμε. Άμα δεν βάλουμε τώρα αρκετό, μετά το χάσαμε. Πιπεράκι και πάμε να ψιλοκόψουμε τα μυρωδικά μας. Άνηθο θα βάλετε σίγουρα, δυόσμο θα βάλετε σίγουρα, μαϊντανό μπορείτε να βάλετε προαιρετικά. Ο μαϊντανός δεν θα δώσει γεύση, θα δώσει μόνο χρώμα. Αλλά επειδή θα πάρουμε το χρώμα ούτως ή αλλιώς από τα υπόλοιπα μυρωδικά μας, κοιτάξτε εδώ. Πάρτε τα όλα μαζί και χοντροκόψτε τα εδώ. Φανταστικό. Όπως είναι,
Ανακατεύω καλά τα μυρωδικά μου. Εδώ. Και θα πάρω μία μικρή χουφτίτσα. Εδώ. Και θα την αφήσω στην άκρη. Θυμηθείτε το. Θέλουμε για το τέλος, για το γαρνίρισμα. Όλα τα υπόλοιπα ρίχνουμε μέσα. Εδώ. Ξέρω ότι όταν δει αυτή τη συνταγή η μαμά μου θα μου πει: μα εγώ δεν τα κάνω έτσι, εγώ τα κάνω διαφορετικά. Τα βάζω κατευθείαν. Βάζω μύτη γέμιση μέσα στα κολοκυθάκια. Αλλά ειλικρινά, μαμά, άκουσε με και δεν θα χάσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνεις πάντα τα κολοκυθάκια τέλεια και εμφανίσιμα. Όταν το κολοκυθάκι είναι σπασμένο και ταλαιπωρημένο, το φαγητό μας έχει πρόβλημα. Τώρα, δεν θα βάλω πολύ λεμόνι, θα βάλω το χυμό ίσα ίσα από μία κουταλιά της σούπας, εδώ. Ίσα ίσα να προσφέρω λίγο ξύτα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάλι και το κρασάκι. Ανακατεύουμε. Εδώ και κοιτάξτε μία υπέροχη γέμιση. Να θυμίσω ότι το ρύζι μας δεν έχει βράσει τελείως. Έχουμε ρίξει πολύ λίγο νεράκι. Οπότε έχει βράσει αρκετά, αλλά δεν έχει βράσει τελείως. Και τώρα ήρθε η ώρα να τελειώσουμε το φαγητό μας. Πώς? Παίρνοντας μία κατσαρολίτσα. Εδώ. Με ένα καπάκι. Και πολύ χαλαρά, με το πάσο μας, αρχίζουμε να γεμίζουμε τα κολοκυθάκια. Μπορείτε να το κάνετε και με ένα κορνέ. Σε περίπτωση που το κάνετε με κορνέ, η διαδικασία θα είναι το 1 δέκατο του χρόνου. Αλλά επειδή ξέρω ότι δεν έχετε όλοι κορνέ στο σπίτι, το κάνω με κουταλάκι. Και μόλις γεμίζω το κολοκυθάκι, τι κάνω? Το βάζουμε στην κατσαρόλα μας. Εδώ, κοιτάξτε, εδώ παίρνει κι άλλο γέμιση. Γεμίστε τα τώρα άφοβα, γιατί έχουμε βράσει το ρύζι, έχει διωγγωθεί. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να διωγγωθεί άλλο και να σπάσει το κολοκύθι μας. Αυτό ήταν. Πάει το πρώτο κολοκυθάκι. Και θα συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με όλα τα υπόλοιπα κολοκυθάκια μου. Εδώ. Ρίχνουμε 250 ml νερό. Κοιτάξτε πόσο λίγο που είναι. Εδώ. Ίσα-ίσα να υπάρχει νεράκι. Θα ρίξω λίγο λαδάκι. Λίγο πιπέρι. Λίγο αλάτι. Και θα αφήσω ουσιαστικά τα κολοκυθάκια να ψηθούν μέσα στον ατμό. Κλείνοντας το καπάκι, βάζουμε πάνω στη φωτιά και πολύ χαμηλά τη φωτιά, στο μέτριο περίπου, θα σιγοβράσω τα κολοκυθάκια μου για 30 με 35 λεπτάκια. Θέλουμε ίσα ίσα να μαλακώσουν τα κολοκυθάκια απ' έξω και ο υδρατμός που υπάρχει μέσα θα περάσει μέσα στη γέμιση και θα τελειώσει ουσιαστικά το ρύζι μας, θα το ψήσει. Και τα κολοκυθάκια μου είναι σχεδόν έτοιμα, έχουν περάσει 30 λεπτά, οπότε ήρθε η ώρα να αρχίσω να ετοιμάζω και τη σάλτσα. Για τη σάλτσα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όπως σας είπα, θα κάνουμε ένα αυγολέμονο μπεσαμέλ. Καταλαβαίνω ότι σας φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορούμε να τα σερβίρουμε. Είναι λίγο πιο εστιατορικός, να το πω έτσι. Αλλά ουσιαστικά είναι και καλύτερος, γιατί θα κάτσει το αυγολέμονο ή μπεσαμέλ πάνω από το κολοκυθάκι και θα γίνει πολύ πιο εντυπωσιακό το φαγητό μας και φυσικά πολύ πιο γευστικό. Τώρα, για να κάνουμε μία μπεσαμέλ, τα πράγματα τα ξέρετε, τα έχουμε πει 100 φορές, αλλά θα τα ξαναπώ. Λοιπόν, τηγανάκι. Πάνω στη φωτιά ή κατσαρολάκι, λιώνουμε το βούτυρο εδώ. Μπορείτε να κάνετε την ίδια συνταγή και με ελαιόλαδο, έτσι. Αντί για βούτυρο να βάλετε ελαιόλαδο για να κάνετε την μπεσαμέλ, γίνεται και ταιριάζει και με αυτή τη συνταγή. Αλλά ήθιστε στην μπεσαμέλ να βάζουμε βούτυρο, οπότε θα βάλω και εγώ βουτυράκι. Λοιπόν, λιώνουμε το βουτυράκι μας εδώ και μόλις λιώσει το βουτυράκι, ρίχνουμε μέσα το αλεύρι. Χρειαζόμαστε να κάνουμε έτσι μια πηχτή μπεσαμέλ για να κάτσει πάνω στα κολοκύθια, οπότε γι' αυτό το λόγο βάζουμε και αρκετό αλευράκι. Ανακατεύουμε εδώ. Μέχρι που να ενσωματωθεί το βούτυρο μαζί με το αλεύρι, να γίνουν ένα. Και αυτό εδώ πέρα που βλέπετε ονομάζεται ρου. Το ρου είναι πολύ σημαντικό στη μαγειρική. Δένουμε πάρα πολλές σάλτσες με αυτό. Και εδώ πέρα ουσιαστικά θα κάνουμε μία σάλτσα. Τώρα, καθώς ενσωματωθούν, ρίχνουμε σιγά σιγά μέσα το νεράκι, εδώ σε δόσεις. Και ουσιαστικά κάνουμε ένα χυλό στην αρχή, γιατί εδώ πέρα η μόνη γεύση που έχουμε ως τώρα είναι το βούτυρο. Το αλεύρι είναι σχετικά άγευστο. Το νεράκι μας είναι σχετικά άγευστο, οπότε τι δημιουργούμε? Δημιουργούμε πρώτα τη βάση. Η βάση είναι αυτή που ουσιαστικά θα μας δώσει την πυκνότητα που θέλουμε για να κάτσει πάνω στα κολοκυθάκια μας. Ανακατεύουμε. Κοιτάξτε εδώ, κάνει γρουμπαλάκια, αλλά δεν μας πειράζει, γιατί είμαστε αρκετά μάγκες και ξέρουμε ότι ανακατεύοντας όλα αυτά τα γρουμπαλάκια θα σπάσουν. Και επίσης πολλές φορές ακούω για το αντικολλητικό τηγάνι με το σύρμα, άμα το κάνουμε χαλάει. Κοιτάξτε εδώ, δεν χαλάει καθόλου. Αρκεί να το κάνουμε με τρόπο. Και εγώ τόση ώρα το κάνω, δεν έχει γίνει τίποτα, κανένα πρόβλημα, βλέπετε. Μια χαρά. Αρκεί να μην το κάνουμε πάρα πολύ βιαία. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα, καθώς δεν είναι η σαλτσούλα μου, θα ρίξω μέσα έναν κύβο κοτόπουλο ή κύβο λαχανικών, ό,τι σας αρέσει, γιατί θέλουμε να προσφέρουμε γεύση. Το καλύτερο απ' όλα θα ήταν αντί για νεράκι να ρίχναμε ζωμό κανονικό από κοτόπουλο, αλλά καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν έχει σπίτι.
Οπότε, γι' αυτό το λόγο πάμε σε έτοιμο ζωμό και λέει και αρχίζει να βγάζει μπουρμπουλίθρες, το βλέπετε. Είναι το αγαπημένο μας σημείο αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται η μπεσαμέλ μας. Κοιτάξτε, χαμηλή φωτιά, ανακατεύουμε όλη την ώρα και είναι έτοιμο. Βγάζει από τη φωτιά και ήρθε η ώρα να προσφέρω στο αυγολέμονό μου αυγό και λεμόνι, για να γίνει αυγολέμονο. Οπότε, ξύσμα από δύο λεμόνια. Το ξύσμα είναι αυτό που θα μας προσφέρει το κάτι της παραπάνω. Και βέβαια, το χυμό. Έχω δύο λεμόνια, σε περίπτωση που δεν έχουν αρκετό ζουμί τα λεμόνια. Σε περίπτωση που έχουν ζουμί, μπορεί να βάλετε και ένα. Αναλόγως πόσο λεμονάδο θέλετε να γίνει το φαγητό σας. Άμα σας αρέσει να είναι λεμονένιο, θα βάλετε δύο. Άμα δεν σας αρέσει να είναι λεμονένιο, θα βάλετε ένα. Τώρα, ανακατεύω. Έβαλα 1,5 λεμόνι. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχη που γίνει η σάλτσα. Είναι φανταστική. Για να δω, θέλει άλλο λεμόνι ή δεν θέλει. Θα βάλω λίγο ακόμα. Γιατί μου αρέσει το λεμόνι. Λίγο ακόμα. Τέλεια, άρα εγώ έβαλα 2 λεμόνια. Και θα βάλω λίγο ακόμα πιπεράκι. Αλάτι δεν θα βάλω, έχει αλάτι πιζωμό. Αλλά πιπεράκι θα βάλω. Τώρα. Έχω 2 αυγουλάκια. Θα ρίξω μόνο τους κρόκους μέσα. Καθώς είναι ζεστή ακόμα η μπεσαμέλ μου. Εδώ. Ένας κρόκος. Θα ρίξω άλλο έναν κρόκο. Εδώ. Και έτσι, επειδή είναι ακόμα πολύ ζεστή η μπεσαμέλ, θα παστεριώσουμε και τα αυγουλάκια μας, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και ουσιαστικά κάναμε το πιο εύκολο και γρήγορο αυγολέμονο ever. Για να δοκιμάσω. Κοιτάξτε εδώ σάλτσα. Φανταστικό. Καταπληκτικό και φανταστικό. Λοιπόν, κρατήσαμε λίγα μυρωδικά, τα θυμάστε. Τα μισά από τα μυρωδικά που κρατήσαμε τα ρίχνουμε μέσα στη σαλτσούλα μας. Και τα άλλα μισά θα τα ρίξουμε από πάνω. Και ήρθε η ώρα επιτέλους να σας δείξω τι έγινε εδώ πέρα. Έχουμε κολοκυθάκια. Έχουμε το αυγολέμονο που είναι χωριστά. Βάζουμε όλα εδώ και έχουμε και τα μυρωδικά μας. Χρειαζόμαστε και τα τρία και απλά θα τα συνθέσουμε. Τώρα, πώς θα τα συνθέσω, να τα βάλω σε μεγάλη πιατέλα ή να τα βάλω ατομικά. Πώς θέλετε. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία που θα τα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να δείτε ότι τα κολοκυθάκια μείνανε ατόφια όπως σας υποσχέθηκα. Κοιτάξτε εδώ. Δεν έχουν σπάσει, έχουν γίνει καταπληκτικά. Κοιτάξτε εδώ. Πώς το βλέπετε? Καταπληκτικό. Οπότε, αυτά στην άκρη. Εννοείται που σερβίρουμε αναμερίδα. Θα πάρω μια υπέροχη κουτάλα. Εδώ. Και κοιτάξτε εδώ, είναι αυτό που σας έλεγα. Το βλέπετε? Αυτό εδώ δεν θα το είχαμε σε καμία περίπτωση με ό,τι αυγολέμονο και αν κάναμε. Κοιτάξτε εδώ. Απλά το αυγολέμονο αγκαλιάζει το κολοκυθάκι, το βλέπετε? Και έχει παντού αυγολέμονο, γιατί η μπεσαμέλ έχει την ιδιότητα να αγκαλιάζει και να κάθεται πάνω στα κολοκυθάκια. Δεν είναι φανταστικό? Κοιτάξτε εδώ. Κρατήσαμε λίγα μυρωδικά, επίτηδες, για να ρίξουμε από πάνω και... Εννοείται πως έχει αρκετό λεμόνι, αλλά μόνο και μόνο έτσι για να γίνει πολύ πιο ωραίο το φαγητό μας. Θέλουμε να κάνουμε κάτι όμορφο. 2-3 λεμονάκια. Ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ και ένα εδώ. Και βουάλα. Κοιτάξτε εδώ, δεν είναι φανταστικό? Είναι ένα διαφορετικό κολοκυθάκι αυγολέμονο. Πολύ πιο ποιοτικό και σας έδειξα ότι είναι πολύ εύκολο να το φτιάξετε όλοι σας. Για τα κολοκυθάκια. Κόβουμε τις άκρες από τα κολοκυθάκια. Τα αδειάζουμε προσεκτικά και από τις δύο πλευρές με έναν αποπυρηνωτή. Αφαιρούμε από τον μπολ τη μισή σάρκα. Για τη γέμιση, βάζουμε ένα τηγάνι στη φωτιά να κάψει. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, κρεμμύδι και σκόρδο ψιλοκομμένο και καρότο κομμένο σε μικρά κυβάκια. Ψιλοκόβουμε τη σάρκα που έχουμε κρατήσει στο μπολ και τη μεταφέρουμε στο τηγάνι. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε και ψήνουμε για 4 με 5 λεπτά για να μαλακώσει το μείγμα. Όταν είναι έτοιμη, ρίχνουμε ρύζι και σοτάρουμε. Προσθέτουμε κυμά, ανακατεύουμε και ρίχνουμε λευκό κρασί. Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε για να εξατμιστεί το κρασί. Ρίχνουμε νερό, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ψήνουμε για 3 με 4 λεπτά για να εξατμιστεί η υγρασία. Όταν η γέμιση είναι έτοιμη, την αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Χοντροκόβουμε άνηθο, δυόσμο και μαϊντανό.
Κρατάμε λίγα μυρωδικά σε ένα μπολ και ρίχνουμε τα υπόλοιπα στη γέμιση. Προσθέτουμε ξύσμα και χυμό από λεμόνι και ανακατεύουμε. Γεμίζουμε τα κολοκυθάκια και τα μεταφέρουμε σε μία ρηχή κατσαρόλα. Προσθέτουμε νερό, ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι, σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και ψήνουμε σε μέτρια φωτιά για 30 με 35 λεπτά. Για τη σάλτσα, βάζουμε ένα τηγάνι στη φωτιά να κάψει και προσθέτουμε βούτυρο. Όταν λιώσει, ρίχνουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις και ανακατεύουμε με ένα σύρμα για να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Προσθέτουμε σε δόσεις το ζεστό νερό και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Ρίχνουμε έναν κύβο ζωμό κότας. Ανακατεύουμε και όταν η σάλτσα είναι έτοιμη, αφαιρούμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε ξύσμα λεμόνι, χυμό λεμόνι, πιπέρι, κρόκο αυγού και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τα μισά μυρωδικά που κρατήσαμε στο μπολ και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Για το σερβίρισμα, μεταφέρουμε τα κολοκυθάκια σε μία πιατέλα και ρίχνουμε τη σάλτσα πάνω στα κολοκυθάκια. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα μυρωδικά από το μπολ και φέτες λεμόνι.